Τι ακριβώς κάνατε στη Βουλή? Δεν ξέρω για ποια τροπολογία λέτε. Αυτή που αφορά την σύνθεση των πλοίων. Α, μακάρι να πέρναγε. Για πείτε μου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Όταν είναι αιτήματα των εφοπλιστών, ικανοποιούνται αμέσως και από τη σημερινή κυβέρνηση και από την προηγούμενη. Άσχετα το τι έκανε σε αυτή την τροπολογία. Θα σας πω. Ήταν προκλητικός και απαράδεκτος ο τρόπος, ένα άσχετο νομοσχέδιο. Ήταν ένα ενεργειακό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και το βράδυ πριν έρθει στην Ολομέλεια έφερε μια τροπολογία, έφερε και άλλες, αλλά αυτή ήταν ιδιαίτερα αντεργατική, σκληρή, απαράδεκτη, και δεν ήταν και πήγουσα. Σε τι αναφερόταν ουσιαστικά αυτή η τροπολογία? Έλεγε ότι δεν θα υπάρχουν ποινές αν δεν ακολουθούν τις οργανικές συνθέσεις τα ποντοπόρα πλοία με ελληνική σημαία για τους ναυτεργάτες. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, ναι μεν τους κατάργησε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δηλαδή την κοινωνική ασφάλιση στα ποντοπόρα πλοία, και έρχεται τώρα με πρόσχημα την πανδημία και τις αντικαταστάσεις για την παλινώστηση χιλιάδων ναυτεργατών που είναι σε πολύμηνο εγκλωβισμό, και με ευθύνη των εφοπλιστών και χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση αυτού του οξυμένου προβλήματος, και επαναδιατυπώνει ένα άρθρο που δίνει παραπέρα παράταση να μην εφαρμόζονται οι οργανικές συνθέσεις στα ποντοπόρα πλοία. Αυτό είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια στη ζωή και στο περιβάλλον μέσα στη θάλασσα. Ουσιαστικά τι έδωσε απέναντι στους εφοπλιστές? Αυτό που ζητάνε χρόνια τώρα. Δούλους. Δηλαδή συνθήκες γαλέρας. Χωρίς ασφάλιση, χωρίς τίποτε, και οι συνθέσεις όσες θέλουν, όποτε θέλουν, που αυτό είναι σε βάρος της ασφάλειας του πλοίου και της ζωής. Γιατί σε ατυχήματα λόγω μειωμένων συνθέσεων έχει επιπτώσεις και στη ζωή των ανθρώπων που είναι στο πλοίο, αλλά και σε τυχόν ρύπαση μέσα στη θάλασσα, και έχουμε δει τέτοια πράγματα. Και βέβαια υπάρχει και άλλη μία διάσταση, ότι χάνει και έσοδα και τον ΝΑΤΟ. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό βουλιάζουν τα ταμεία όταν δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Ποιοι? Οι εφοπλιστές, οι οποίοι αυτή την περίοδο, λόγω και της αύξησης των ναύλων, έχουν εκτοξευτεί ακόμα πιο πολύ τα κέρδη τους, και φαίνεται χτίζουν νέα βαπόρια. Ναι, τέλος πάντων. Άρα δυστυχώς πέρασε με ποια μορφή? Επειδή υπάρχει και ηλεκτρονική μορφή, ψηφίστηκε η τροπολογία που είχε καταθέσει ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και με το παρόν του Κινάλ. Όλοι οι άλλοι το καταψηφίσαμε, και βέβαια και οι ναυτεργάτες δεν μείνανε έτσι. Κάνανε παραστάσεις έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, μιλήσανε με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, αλλά και η ΠΝΟ, δηλαδή ακόμα και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις που πλειοψηφία έχει η παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση, είχε εναντιωθεί. Να θέσω ένα ευρύτερο θέμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Βλέπω, ας πούμε, έχω μπροστά μου το ριζοσπάστη, έτσι, και βλέπω στο πρώτο σελίδιο του αγωνιστικός συντονισμός για δικαιώματα και λαϊκές ανάγκες ενάντια στους εργατικούς νόμους. Υπάρχει απεργία των οικοδόμων. Υπάρχει καταγγελία για έξαρση κρουσμάτων πανελλαδικά και φρακαρισμένα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα. Για την ενεργειακή φτώχεια, άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω μια εφόλιστη ύλη αρνητική κριτική προς όλους, και κυρίως προς την κυβέρνηση ευλόγως, και ακούω ένα ερώτημα που λέει ότι εντάξει ρε παιδί μου, αλλά τίποτα δεν γίνεται καλά, ποτέ δεν έχει γίνει κάτι θετικό, γιατί αυτή η ολιστική αρνητική αντιμετώπιση από το Κομμουνιστικό Κόμμα? Και το ακούω και από ανθρώπους που θα μπορώ να πω σας βλέπουν με πολιτική συμπάθεια.
Ναι, θα σας απαντήσω και είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί το αστικό κράτος, όποια είναι, να είναι κυβέρνηση, είτε, είτε συντηρητική παράταξη, παραδοσιακή συντηρητική παράταξη, είτε η σοσιαλδημοκρατία, το αστικό κράτος δεν είναι υπέρ του λαού, είναι υπέρ του κεφαλαίου. Συνεπώς, είναι λογικό να βγαίνει κανείς και να διεκδικεί το δίκαιο του, δηλαδή αυτό που του αρπάζουν. Εγώ θα σας πω ότι πολύ καθαρά, και το καταλαβαίνει και ο κόσμος, τη σκυτάλη η Νέα Δημοκρατία την πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει. Να σας πω για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αγγίζει τον κόσμο, είναι η ακρίβεια. Ναι. Η ακρίβεια έχει αιτία. Έχει το υψηλό ενεργειακό κόστος. Γιατί? Γιατί ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ και όλος ο ενεργειακός τομέας. Όταν ο επιχειρηματίας παίρνει τον ενεργειακό τομέα, δεν θα έχει τα ίδια τιμολόγια, θα τα αυξήσει, και θα τα αυξήσει για να έχει κέρδος. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, δηλαδή δεν έχει σημασία τι ποσοστό έδωσε ο ένας και τι ο άλλος, έχουν μία συνέχεια. Και δεύτερον, έχουν κάνει μια επιλογή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία συμφωνεί και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη, που λέει ότι αλλάζουμε το ενεργειακό μείγμα, δεν χρησιμοποιούμε ενεργειακούς πόρους που έχει σε αυθονία η χώρα για να έχουμε φτηνή ενέργεια, και ο καταναλωτής και η λαϊκή οικογένεια να έχει φτηνή ενέργεια και τα προϊόντα που παράγουν να είναι πιο φτηνά, αλλά τι επιλέγουμε? Αυτό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, απελευθέρωση αφενός ενέργειας, αλλά και ενεργειακό μείγμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι και κακό, θα σας έλεγε κανείς. Μπορεί βεβαίως να είναι ακριβή ακόμα η ενέργεια από τις ΑΠΕ, αλλά δεν είναι φιλικότερη στο περιβάλλον. Έτσι, για να έρθουμε λοιπόν στα λιγνητικά πεδία, που έχουμε εμείς αρκετά, και έχουμε δύο τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Δεν μας επιτρέπονται να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά μας επιτρέπουν να τα πουλήσουμε. Ήδη η ΔΕΗ ότι τους λιγνίτες που είχε και χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούσε για φτηνότερη ενέργεια, τους αγοράζουν οι Γερμανοί. Έχουν βρεθεί πάρα πολύ καλά φίλτρα, τα οποία περιορίζουν πάρα πολύ τη ρύπανση. Mm-hmm. Και είναι από τη Βρετανία, αλλά και από το Πολυτεχνείο το Μετσόβιο. Άρα, γιατί δεν το επιλέγουν? Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δίνει διέξοδο στα συσσωρευμένα κεφάλαια ορισμένων μονοπωλίων. Από πού αγοράζουμε ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά? Κυρίως από τα γερμανικά μονοπόλια. Mm-hmm. Ποιος κερδίζει από εκεί? Τα μονοπόλια, και ποιος χάνει? Ο λαός. Η ενεργειακή φτώχεια επεκτείνεται. Εδώ τελειώνει ο μισθός και ο μήνας δεν έχει τελειώσει. Και αυτό θα ενισχύεται. Κυρία Μανολάκου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Παρακαλώ. Τελευταίο, ναι, ναι. Για μισό δευτερόλεπτο. Στις 4 Νοέμβρη τα συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδία είναι στους δρόμους ενάντια στους αντεργατικούς νόμους που βάζουν θηλιές στη ζωή και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ναι, το γράφει η εφημερίδα σας, απεργία των οικοδόμων στις 4 Δεκάτου και των εργαζομένων σε επισυστησμό και τουρισμό στις 9 Νοέμβρη. Από το πρωτοσέλιδο και την οικονομική εξόρμηση Νοέμβρη και Δεκέμβρη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Από το Λαϊκό Βαλάντιο περιμένουμε ενίσχυση. Γιατί είναι για τα συμφέροντα του λαού το δυνάμωμα του ΚΚΕ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μανολάκου. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Yes. Καλή δύναμη.